Κύριε Υπουργέ, κάθε μέρα μέσα από την επίσημη ενημέρωση παρακολουθούμε τον κορονοϊό να εξαπλώνεται αργά μεν, αλλά πάντως σταθερά και κυρίως απειλητικά σε όλη τη χώρα. Και βέβαια η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, για την οποία αφορά αυτή η ερώτηση, αλλά η ερώτηση θα μπορούσε άνετα να γενικευτεί και για όλη τη χώρα. Η περιφέρεια λοιπόν της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα κυριολεκτικά αυτής της πανδημίας. Και έτσι μεγαλώνει η ανασφάλεια, μεγαλώνει η αγωνία, αλλά και η αγανάκτηση του λαού της περιοχής, όσο και των εργαζομένων στον χώρο της υγείας. Ο λόγος απλούστατος. Μπροστά σε μια τέτοια πραγματική απειλή βγάζουν μάτι οι διαχρονικές μεγάλες ελλείψεις των δημόσιων δομών υγείας σε προσωπικό, σε υποδομές, σε εξοπλισμό και σε μέσα προστασίας και αυτοπροστασίας. Σε αυτήν την επικίνδυνη, βλέπετε, κατάσταση οδήγησαν τη δημόσια υγεία όλες οι κυβερνήσεις, μηδεμιάς εξαιρουμένης, πετσοκόβοντας κάθε φορά η μία μετά την άλλη την τόσο αναγκαία χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας. Όπως και σε όλη τη χώρα, έτσι και στη Δυτική Μακεδονία, η κατάσταση στη δημόσια υγεία, κύριε Υπουργέ, είναι στα όρια της. Θα μπορούσα να πω ότι είναι δραματική. Ακόμα και με τα ισχύοντα, δείτε ορισμένα παραδείγματα, ακόμα και με τα ισχύοντα ανεπαρκή οργανογράμματα για τη στελέχωσή τους, στα 5 νοσοκομεία της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, όπως και στο ΕΚΑΒ, υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις και μεγάλες ελλείψεις, γύρω ή τουλάχιστον καμιά φορά και περισσότερο από 40% σε προσωπικό, τόσο ιατρικό όσο και νοσηλευτικό. Τώρα, για τις ανάγκες αυτής της περιφέρειας, στην οποία υπάρχει και μια από τις μεγαλύτερες εστίες της πανδημίας του κορονοϊού, αυτή τη στιγμή, το γνωρίζετε κι εσείς, λειτουργούν μόλις 5 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας στην Πτολεμαΐδα και αντίστοιχα 5 κλίνες μονάδων αυξημένης φροντίδας, οι οποίες βεβαίως δεν είναι μεθ, όπως δεν είναι μεθ και η θάλαμη αρνητικής πίεσης, στην Κοζάνη. Και ας μην μιλήσουμε για τα τόσο απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας των υγειονομικών και κυρίως για τα μέσα εκείνα τα εξειδικευμένα, τα προστατευτικά, τα τόσο απαραίτητα για αυτούς που βρίσκονται κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης και που αυτά τα μέσα δίνονται, όταν δίνονται, μετά από εντολές της διοίκησης, κυριολεκτικά με το σταγονόμετρο. Πότε γίνονται όλα αυτά? Μα στη σημερινή έκτακτη κατάσταση της πανδημίας, με τις συνθήκες να είναι άκρως απαιτητικές και βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε και σε ό,τι μας αφορά δεν το λησμονούμε τις πάγιες ανάγκες των χρονίως πασχόντων, όσο βεβαίως και τα συνήθη περιστατικά της υγείας που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και σας ρωτάμε ευθέως, θα δώσετε επιτέλους λεφτά για να λειτουργήσουν όπως πρέπει τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ της περιοχής και όλης της χώρας, με μόνιμο προσωπικό όμως? Άρα επικουρικοί και συμβασιούχοι γίνονται τώρα, άμεσα, μόνιμοι. Και επειδή αυτοί, όπως και εσείς καλά γνωρίζετε, δεν φτάνουν, απαιτούνται και άμεσα προσλήψεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών σε όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις βαθμίδες. Σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, καταρχήν, εμείς λέμε και σε όλη τη χώρα, θα επιτάξετε ιδιωτικές κλινικές, θα θέσετε σε πλήρη κρατικό έλεγχο τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή θα τους αφήσετε και θα τους επιτρέπετε και μέσα στην πανδημία να αρμέγουν το δημόσιο σύστημα υγείας? Θα εντάξετε υποχρεωτικά όλους τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς σε ένα κρατικό σχέδιο για τη δωρεάν περίθαλψη όλων των ασθενών που δεν σχετίζονται με την επιδημία του κορονοϊού στα κέντρα υγείας, στα περιφερειακά ιατρεία, σε κατοίκον επισκέψεις? Και το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, αν δεν τα κάνετε τώρα όλα αυτά, πότε θα τα κάνετε? Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δελή, Επιτρέψτε μου να σας διορθώσω καταρχήν, γιατί αναφερθήκατε ότι η πανδημία εξαπλώνεται στη χώρα μας. Η πανδημία δεν εξαπλώνεται στη χώρα μας. Η πανδημία περιορίζεται στη χώρα μας. Θα ήθελα να συμφωνήσω σε αυτό που αναφέρατε στην ερώτησή σας, ότι στη σημερινή έκτακτη κατάσταση οι συνθήκες είναι απαιτητικές. Πράγματι είναι απαιτητικές. Είναι πάρα πολύ απαιτητικές συνθήκες και παρά τα προβλήματα, τις τρευλώσεις και τις ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η κυβέρνηση αυτή έκανε κάποια πράγματα σωστά και οφείλετε να το αναγνωρίσετε. Τα μέτρα που λάβαμε όχι μόνο περιόρισαν την εξάπλωση του ιού, αλλά κατέστησαν και λειτουργικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε σήμερα να είναι σε θέση να εξυπηρετεί όχι μόνο τους συμπολίτες μας που νοσούν από τον κορονοϊό, αλλά όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Και αυτό φαίνεται, τα νοσοκομεία εφημερεύουν κανονικά, τα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια εξυπηρετούν τον κόσμο. Έχουμε προβλέψει μέτρα και δράσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουμε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι χρόνιοι πάσχοντες ή οι ηλικιωμένοι, προκειμένου με την άειλη συνταγογράφηση, με την μεταφορά των φαρμάκων στα σπίτια τους, να μην ταλαιπωρούνται σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Και ποιος είναι ο καλύτερος που μπορεί να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία κάναμε? Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με θερμά λόγια στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα που έχουμε καταφέρει. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Οι πολίτες επικροτούν τα μέτρα και τις αποφάσεις της κυβέρνησης και η πλειονότητα του πολιτικού κόσμου επίσης επικροτεί αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει, διότι είναι μια μάχη που πρέπει όλοι μαζί να την κερδίσουμε. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε σημαντικές κινήσεις αναδιοργάνωσης και ανασύνταξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που ναι, το είπατε κι εσείς, υπάρχουν στρεβλώσεις και ελλείψεις από το παρελθόν, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε αυτές τις ελλείψεις να τις αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε μέτρα και να πάρουμε αποφάσεις, να εξοπλίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να προσλάβουμε προσωπικό και να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε όχι μόνο να ξεπεράσουμε την κρίση του κορονοϊού, αλλά την επόμενη μέρα το Σύστημα Υγείας να είναι ακόμα πιο λειτουργικό, ακόμα πιο αποτελεσματικό, ακόμα πιο αποδοτικό και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας όλου του πληθυσμού. Αναπτύξαμε καινούργιες μονάδες εντατικής θεραπείας σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αναπτύξαμε κλίνες αποκλειστικά για τη χρήση του κορονοϊού. Αναδιοργανώσαμε τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πολίτες που έχουν κορονοϊό. Εγκρίναμε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, ξεπεράσαμε τον αρχικό στόχο και έχει προσληφθεί η πλειονότητα αυτού του κόσμου και προσλαμβάνεται κάθε μέρα. Και έχουμε τονίσει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο τόσο ανάγκη το έχει το Σύστημα Υγείας, θα παραμείνει στο Σύστημα Υγείας μετά την κρίση. Σε ό,τι αφορά το επικουρικό προσωπικό, έχουμε πει ότι σταδιακά θα μετατρέψουμε τις θέσεις του επικουρικού προσωπικού σε μόνιμες θέσεις, έτσι ώστε με κρίσεις να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα κενά τα οποία έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παρέχουμε δωρεάν τις υπηρεσίες σε κάθε πολίτη που πάσχει από τον κορονοϊό και καλύπτουμε όλες τις ανάγκες. Βεβαίως, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί ναι, μεν έχουμε πετύχει πολλά πράγματα μέχρι στιγμής, όμως γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της αρχής και πρέπει να προετοιμαστούμε όχι μόνο για πιθανόν δυσμενή εξέλιξη της νόσου, αλλά και για την επόμενη χρονιά που θα έχουμε όχι μόνο την εποχική γρίπη, αλλά ίσως και πάλι την επανεμφάνιση του κορονοϊού. Δυστυχώς για τη Δυτική Μακεδονία η Καστοριά βρέθηκε στο επίκεντρο της πανδημίας. Ειδικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς τέθηκε εκτός υπηρεσίας σημαντικό κομμάτι του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, το οποίο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μολύνθηκε από τον ιό. Βέβαια, τα νούμερα δεν είναι αυτά που αναφέρατε. 12 εργαζόμενοι σήμερα του νοσοκομείου βρίσκονται σε αναρωτική άδεια λόγω ασθένειας από τον ιό. Είναι γεγονός ότι σήμερα αυτοί οι 12 άνθρωποι βεβαίως και αποτελούν σημαντική απώλεια για το νοσοκομείο. Όμως, σε κάθε περίπτωση στο νοσοκομείο, οι δομές στην Καστοριά και στους όμορους νομούς λειτουργήσαν επαρκώς και εξυπηρέτησαν τον κόσμο τις δύσκολες αυτές ημέρες που η πανδημία χτύπησε την περιοχή της Καστοριάς. Οφείλω να ενημερώσω ότι πολύ πριν από αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια και το Νοσοκομείο Καστοριάς, είχε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως έγκριση και πρόσληψη θέσεων επικουρικού προσωπικού, τόσο ιατρικού όσο και λοιπού προσωπικού. Δυστυχώς υπήρχε μια δυστοκία στην ανέβρεση του ιατρικού προσωπικού, γιατί δώσαμε αρκετές εγκρίσεις, αλλά μόνο ένας γιατρός εμφανίστηκε. Ευτυχώς μπορέσαμε και καλύψαμε τις ανάγκες από τις γύρω περιοχές. Καταρχήν, όπως είπα, μετακινήσαμε προσωπικό από τις άλλες δομές. Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο έγιναν 9 μετακινήσεις γιατρών με σκοπό την ενδυνάμωση της τελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Επίσης, μετακινήθηκαν 10 γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου από τα κέντρα υγείας τα διπλανά και σε δεύτερη φάση. Βεβαίως και σκοπεύουμε, εφόσον εξελιχθούν διαφορετικά τα πράγματα, να αξιοποιήσουμε και τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, γιατί σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και οι ιδιώτες γιατροί με τις ειδικότητες που χρειαζόμαστε θα επιστρατευτούν, θα επιταχθούν και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του συστήματος. Ήδη έχουμε συζητήσει με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο δράσεις και μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν και βεβαίως έχουμε ήδη ανακοινώσει δράσεις στις οποίες πρόκειται να προβούμε προκειμένου όλοι οι γιατροί να είναι στη διάθεση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Αλλά και για τις ιδιωτικές κλινικές στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα. Επειδή αναφερθήκατε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ενώ προβλέπεται αυτό στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία έχουμε ψηφίσει, η επίταξη δηλαδή όλων των ιδιωτικών δομών εφόσον αυτό χρειαστεί, ήδη η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών με έγγραφό της μας έχει ενημερώσει και από μόνοι τους ότι βρίσκονται στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας το σύνολο των κλινών προσκάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ, όπως βεβαίως και όλοι οι μεγάλοι όμιλοι των ιδιωτικών κλινικών. Υπάρχει σχέδιο, αλλά να επαναλάβω για μία ακόμη φορά, το σχέδιο αυτό εξελίσσεται και υλοποιείται ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου. Και σε κάθε περίπτωση, να το τονίσω για μία ακόμη φορά, χωρίς κόστος για τους συμπολίτες μας. Επειδή αναφερθήκατε και στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, να πω για μία ακόμη φορά ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για τη χώρα δεν τίθεται θέμα χρημάτων. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα και υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κύριε Δελή, οι δομές υγείας της Δυτικής Μακεδονίας ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Το σύνολο των υγειονομικών δομών της Δυτικής Μακεδονίας ανταποκρίθηκε με επάρκεια και βέβαια χρέος μας είναι να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, όχι μόνο τώρα μέσα στην κρίση, αλλά και μετά από την κρίση. Έχουμε συναίσθηση της κατάστασης, γνωρίζουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν, αλλά δουλεύουμε καθημερινά για να λύνουμε τα προβλήματα. Κύριε Υπουργέ, έχετε και δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, σημαίνει βρήκατε... Όχι, όχι, προσθέω. Εντάξει, θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε. Δουλεύουμε καθημερινά. Θα έπρεπε να δείξετε μία ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Αφήσατε τους προλαλήσαντες να μακρηγορήσουν. Δουλεύουμε καθημερινά για να λύσουμε τα προβλήματα και να βελτιώνουμε τις συνθήκες όχι μόνο των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στους κατοίκους όλης της περιοχής. Κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο και μετά θα σας απαντήσει όσο χρόνο χρειάζεται ο κύριος Υπουργός. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δεν ήρθαμε εδώ από καμιά διάθεση στήρας αντιδικίας και αντιπαράθεσης με εσάς και το Υπουργείο ή την κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα υποστείλουμε και τη σημαία των διεκδικήσεων για αυτά που δικαιούται ο λαός μας για την υγεία του και καλούμε και τον ίδιο το λαό να μην υποστείλει τις διεκδικήσεις του. Μας κάνατε μια παρατήρηση αρχικά για το ότι χρησιμοποιήσαμε το ρήμα «εξαπλώνεται». Με συγχωρείτε, για τον κορονοϊό μιλάω, κάθε απόγευμα βλέπουμε και εσάς στην επίσημη ενημέρωση να ανακοινώνονται από τα πιο επίσημα χείλη νέα κρούσματα, δεκάδες κρούσματα. Να συμφωνήσουμε εδώ ότι πρόκειται για περιορισμένη εξάπλωση, να το συμφωνήσουμε. Αλλά πάντως εξαπλώνεται με αργούς, όπως είπα, ρυθμούς. Και τα καταγεγραμμένα, μιλάμε για τα καταγεγραμμένα κρούσματα χωρίς να γνωρίζουμε, μάλλον πιθανολογούμε τα πραγματικά κρούσματα. Εν πάση περιπτώσει, ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Υπουργέ, με βάση αυτά που απαντήσατε στην πρωτολογία σας, είναι ότι η οριοποιημένη εικόνα που μας παρουσιάσατε δεν νομίζουμε ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ούτε της Δυτικής Μακεδονίας ούτε της χώρας. Αν θέλετε, η Δυτική Μακεδονία αποτελεί πιλότο των ενεργειών των κυβερνητικών για το πώς αντιμετωπίζεται μια αιστεία αυξημένης έντασης του κορονοϊού. Το λένε, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Ένα μόνο στοιχείο θα σας πω, ας πούμε, για τον ανεπαρκή αριθμό των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας στη Δυτική Μακεδονία. Το δείχνει η ίδια η μεταφορά των ασθενών κατά δεκάδες από τη Δυτική Μακεδονία, από όλη την περιοχή, στη Θεσσαλονίκη. Η οποία βεβαίως και η Θεσσαλονίκη δεν έχει άπειρες δυνατότητες, γύρω στα 125 κρεβάτια μεθ διαθέτει. Θεωρούμε επίσης περιορισμένα και ανεπαρκή και γενικόλογα σήμερα αποφύγατε επιμελώς τους αριθμούς τα μέχρι τώρα μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και βεβαίως μέτρα τα οποία υπάρχουν, έχουν ανακοινωθεί, αλλά πάντως θα συμφωνήσετε μαζί μας, συμφωνεί άλλωστε και η πραγματικότητα, βρίσκονται αρκετά ή πολύ πίσω από τις ανάγκες του σήμερα. Μιλάμε για προσλήψεις, μιλάτε μάλλον για προσλήψεις, αναφέρεστε σε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, δηλαδή με ημερομηνία λήξεως. Μιλάτε για μετακινήσεις, το ομολογήσατε κι εσείς, για μετακινήσεις προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. Τα κενά όμως, κύριε Υπουργέ, στη δημόσια υγεία πριν την πανδημία του κορονοϊού υπολογίζονταν με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς γύρω στις 30.000 νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Φανταστείτε τώρα με την πανδημία που έχουν φτάσει αυτές οι ανάγκες. Βεβαίως, όπως είπαμε, η αιτία είναι η υποχρηματοδότηση. Και ρίστο εμπαρόδο, αυτή φταίει, η υποχρηματοδότηση δηλαδή, είναι η ίδια πολιτική σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες και μάλιστα στις πιο ανεπτυγμένες, όπως στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, για όλο το G7 δηλαδή. Γι' αυτό και βλέπουμε κάθε βράδυ βλέπει ο πλανήτης αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από αυτές τις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Έρχομαι τώρα πιο ειδικά για το νοσοκομείο της Καστοριάς, το οποίο αναφερθήκατε. Είναι κυριολεκτικά αποδεκατισμένο. Ήταν έτσι κι αλλιώς υποστελεχωμένο, τώρα με τις ελλείψεις είναι αποδεκατισμένο. Στο νοσοκομείο της Κοζάνης, όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, από τους 87 γιατρούς που έπρεπε να υπάρχουν, υπήρχαν μόνο οι 50. Οι προσλήψεις μέχρι τώρα τις ακούνε, αλλά δεν βλέπουν τίποτα. Εν τω μεταξύ, όπως είπαμε, η Δυτική Μακεδονία έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Είχε μέχρι πρότινος δύο κοινότητες, μιλάω για τη Δαμασκηνιά και τη Δραγασιά, εξακολουθεί να είναι σε καραντίνα το δημοτικό διαμέρισμα της Μεσοποταμίας. Στην Καστοριά έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, έχουμε αναλογικά και τον μεγαλύτερο, νομίζω, αριθμό θανάτων αναλογικά με τον, στη χώρα. Και βεβαίως αυτά όλα δεν γίνεται να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες σε προσωπικό στην Καστοριά, στην Πτολεμαΐδα, στην Κοζάνη, οπουδήποτε σε όλη τη χώρα με μετακινήσεις από τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν στην περιοχή της Δραγασιάς και της Δαμασκενιάς να υπολειτουργούν τα κοντινά κέντρα υγείας στο Τσοτήλι και στη Σιάτιστα και να κλείνουν τα περιφερειακά τους ιατρία. Δεν είναι δυνατόν στην Καστοριά να μετακινείται στο νοσοκομείο προσωπικό από το κέντρο υγείας του Άργους οριστικό και να κλείνει, ναι, να κλείνει το περιφερειακό ιατρείο της Μεσοποταμιάς, μιας περιοχής που έχει τεθεί, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα. Την ίδια στιγμή που θα έπρεπε να υπάρχει, εμείς λέμε, και πρόνοια και μέριμνα, ακόμα και για εφεδρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί είναι εκείνο το προσωπικό, εκείνοι οι εργαζόμενοι που είναι οι πιο άμεσα εκτεθειμένοι και έχουν αναλογικά και τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων. Τώρα για το υγειονομικό υλικό που λέτε ότι υπάρχει σε επάρκεια. Και εμείς κάθε μέρα βλέπουμε, κάθε μέρα συχνά, στα κανάλια αεροπλάνα να κουβαλάνε τόνους υγειονομικού υλικού, αλλά οι υγειονομικοί το ψάχνουν στα νοσοκομεία, κύριε Υπουργέ, και το ψάχνουν με τα κιάλια στην κυριολεξία. Και, εν πάση περιπτώσει, μάσκες ζητάνε οι υγειονομικοί, κύριε Υπουργέ, μάσκες προστατευτικές. Και μάλιστα όχι απλές, τις άλλες, τις πιο σύνθετες, τις FPP2, όλα αυτά που χρειάζονται τώρα. Μάσκες προστατευτικές ζητάνε και όχι φήμοτρα, σαν αυτά που προσπάθησαν χτες οι αστυνομικές δυνάμεις να τους βάλουν στον Ευαγγελισμό. Κύριε συνάδελφε. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω. Ευχαριστώ. Δείτε, έρχομαι στην Κοζάνη. Οι μονάδες, τα 5 κρεβάτια ΜΑΦ που θα γίνουν ΜΕΘ. Πώς θα λειτουργήσουν, κύριε Υπουργέ? Θα λειτουργήσουν με επικουρικό προσωπικό. Δηλαδή θα πάει εκεί ένας, δύο, τρεις, όσοι χρειάζονται, εντατικολόγοι, καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι, που θα ξέρουν ότι σε 6 μήνες, 1 χρόνο θα απολυθούν. Έτσι θα λειτουργήσει. Επιπλέον, αυτό το εργαστήρι της μοριακής βιολογίας, που καλώς έγινε, το ψηφίσαμε και εμείς στην περιφέρεια, καλώς έγινε και θα λειτουργήσει εκεί στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Τι προσωπικό θα το λειτουργήσει αυτό το σύγχρονο μηχάνημα? Θα το λειτουργήσει προσωπικό που θα απολυθεί σε 2 και σε 4 μήνες για τα τεστ, τα διαγνωστικά. Νομίζουμε ότι αυτά δεν συνηγορούν για την κάλυψη των αναγκών που σας είπα. Τι πρέπει να κάνετε? Και εδώ πραγματικά κλείνω. 2 πράγματα σας καλούμε, κύριε Υπουργέ, να κάνετε. Πρώτον, να χρηματοδοτήσετε τη δημόσια υγεία όσο χρειάζεται. Πριν από λίγο είπατε ότι δεν έχετε οροφή, μπορείτε να τη χρηματοδοτήσετε όσο χρειάζεται. Τώρα λοιπόν χρηματοδοτήστε την και προσλάβετε μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άλλωστε τα λεφτά βρίσκονται, τα βρίσκει η κυβέρνησή σας, τα βρήκε μια χαρά για τους καναλάρχες, 3,5 εκατομμύρια τους χαρίσατε για την ετήσια εισφορά, να μην την πληρώσουν φέτος οι καναλάρχες. 13 κοντά εκατομμύρια στους εργολάβους των εθνικών οδών, γιατί έχουν και σάτια τώρα στα διόδια, και βεβαίως μην ξεχνάμε και τα 30 εκατομμύρια που έχετε ήδη προϋπολογίσει να δώσετε στους ιδιωτικούς κλινικάρχες, γιατί εμείς μιλάμε για επίταξη, κύριε Υπουργέ, και όχι για επιδότηση. Και δεύτερο, επειδή μιλάμε για επίταξη, το δεύτερο που πρέπει να κάνετε μετά τη χρηματοδότηση είναι να επιτάξετε τις δομές της δημόσιας υγείας, γιατί ξέρετε, η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, κύριε Πρόεδρε, από τη μια να έχεις τα δημόσια νοσοκομεία όπου οι άνθρωποι εκεί, το προσωπικό, δίνουν την ψυχή τους κάθε μέρα, από τη μια, με αυτά τα μέσα τα ελλειπή, και από την άλλη τα ιδιωτικά κέντρα ή τις ιδιωτικές δομές της υγείας που το μόνο που τους νοιάζει να είναι τα κέρδη τους. Νομίζουμε ότι αυτό δεν συνάδει με τις ανάγκες της σημερινής. Σας παρακαλώ, κύριε. Και ένα παράδειγμα σας δίνω μόνο. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Με ένα παράδειγμα μπορώ να σας δώσω μονάχα. Αυτό που ακούγεται στη Θεσσαλονίκη για το διαβαλκανικό, ένα από τα καμάρια της ιδιωτικής υγείας, είναι ότι σχεδιάζει, λέει, την υπολειτουργία του, επειδή έχει μειωθεί η πελατεία του. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική παθογένεια του που οδηγεί η συνύπαρξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τώρα λοιπόν επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, όπως και ένταξη των ιδιωτών γιατρών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι παροπλισμένοι εν της πράγμαση, ένταξη στις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.